η πόλη του Χαλεπίου απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά τον Δεκέμβριο του 2016, όταν απελευθερώθηκε και το Ανατολικό Χαλέπι, η πόλη. Όμως, τα δυτικά προάστια τελούσαν μέχρι πριν από λίγες μέρες υπό ισλαμιστική κατοχή από τους τουρκόφιλους τρομοκράτες. Έτσι. Δεν είναι μετριοπαθείς οι άνθρωποι, όπως τους λένε κάποιοι. Ως εκ τούτου, η πόλη δεχόταν πολλές φορές επιθέσεις με ρουκέτες. Αυτό πλέον σταμάτησε. Και γι' αυτό μάλιστα την επόμενη εβδομάδα ανοίγει ξανά μετά από αρκετά χρόνια και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαλεπίου. Λοιπόν, οι Σύριοι ανέκτησαν και τον έλεγχο του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Χαλέπι με τη Δαμασκό. Έχουν δημιουργήσει και μια ζώνη δυτικά του δρόμου σε περίπτωση κι άλλο τους τρομοκράτες. Παίρνουν δηλαδή και τους οδικούς άξονες. Οπότε, στρατή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αυτή η περίφημη ζώνη ασφαλείας που μας έδειχναν με χάρτες, έχει παίξει το ο νους μου με τους χάρτες. Έχω και κάποιους που στέλνουν χάρτες και λένε ότι δικοί τους χάρτες είναι καλύτεροι από τους χάρτες που δείχνουμε. Γίνεται του χάρτη τα ανάγνωσμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ναι, που έδειχναν οι Τούρκοι, ότι είναι η ζώνη ασφαλείας, αυτός ο διάδρομος, ναι, πάει περίπατο, δεν υφίσταται? Εγώ πιστεύω ότι εξ αρχής αυτή ήταν μια σιρορωσική παγίδα στην οποία πέσαν τότε οι Τούρκοι, αλλά είχαν και άλλο δρόμο. Διότι αυτές οι προϋποθέσεις των συμφωνιών που είχαν κάνει τη Αστάνα και του Σότσι και με το Ιράν μέσα, προέβλεπαν π.χ. να ανοίξει ο αυτοκινητόδρομος. Ήταν στις απαιτήσεις της συμφωνίας. Αυτό δεν έγινε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι επίσης όφυλαν να διαχωρίσουν, αν γίνεται ποτέ κάτι τέτοιο, τους μετριοπαθείς από τους μη μετριοπαθείς αποκεφαλιστές. Ούτε αυτό μπόρεσαν να το κάνουν. Οι Σύριοι και οι Ρώσοι κατ' εμέ γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε έφτιαξαν αυτή τη λεγόμενη ζώνη αποκλιμάκωσης με τα παρατηρητήρια, τα οποία ήταν μάλλον, να το πούμε τώρα, βοηθούσαν τους τρομοκράτες παρά παρατηρούσαν τίποτα. Ξέροντας λοιπόν ότι οι τρομοκράτες δεν πρόκειται να τηρήσουν ούτε την κατάπαυση του πυρός, ούτε να ξεδιαλύνουν μεταξύ τους, έβρισκαν κάθε φορά και από μία αφορμή οι Ρώσοι και οι Σύριοι κομμάτι-κομμάτι να τρώνε αυτή την περιοχή. Mm. Αυτή η περιοχή, όπως τη βλέπουμε σήμερα, άμα δούμε, δημοσιεύσαμε και κάποιους χάρτες εμείς, έχει απελευθερωθεί κατά τα 2/3. Γιατί η επιχείρηση αυγή του Ιντλίμπ ξεκίνησε την άνοιξη του 18. Δεν ξεκίνησε τώρα. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, πήραν το πρώτο κομμάτι τότε, ακολούθησε η συμφωνία στην οποία αναφέρεσαι και εσύ μερικούς μήνες αργότερα, η οποία όμως δεν τηρήθηκε, έπαιρνε πολλές φορές παρατάσεις η Τουρκία και ανανέωσε τις προθεσμίες για να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, δεν τις εξεπλήρωνε. Ήρθε δεύτερη φάση πριν από λίγους μήνες με την απελευθέρωση του Χαν Σιεχούν, γνωστό από την προβοκάτσια με τα χημικά όπλα. Και τώρα προχωράμε στην απελευθέρωση του αυτοκινητόδρομου. Και φυσικά, όπως ίσως έχουν παρατηρήσει οι περισσότεροι, πάνω από την περιοχή δεν πετάει τίποτε τουρκικό. Άρα στην ουσία... Πετάνε όμως πολλά ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα. Άρα η Τουρκία αν είναι να κάνει κάτι μόνο χερσαία για την ώρα. Και μάλλον το κάνει δια αντιπροσώπων, ως επιτοπλίστων, ναι, δια αντιπροσώπων το κάνει. Και μάλιστα αξίζει να αναφερθεί κάτι που είχε βγάλει και το κουρδικό πρακτορείο ΑΝΦ πριν μια εβδομάδα, όταν βλέπαμε τα μεγάλα τουρκικά κονβόι με τα δεκάδες αυτοκίνητα να περνάνε τα σύνορα, όπου το ΑΝΦ αποκάλυπτε το εξής, ότι πολλοί από αυτούς που βλέπαμε ως Τούρκους στρατιώτες να περνάνε τα σύνορα δεν ήταν όλοι Τούρκοι, αλλά ήταν τρομοκράτες που είχαν εκπαιδευτεί και φόρεσαν τουρκική στολή. Επίσης, βλέπεις εδώ ότι ο τουρκικός στρατός και η Τουρκία ως μια χώρα που περνάει εικόνα ότι είναι μια διεθνής δύναμη, τσαλακώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πήρε νεκρούς πίσω, τα φυλάκια της περικυκλώνονται και αντιδρά στα λόγια. Και νομίζω ότι δεν θα είναι και εύκολο να αντιδράσει κάπως διαφορετικά. Κατά την εντύπωση που αρχίζει να σου εμπεδώνεται στα βόρεια σύνορα της Συρίας, νότιο-νότιο-ανατολικά της Τουρκίας, ναι, μπορεί να παγώσει το εκεί μέτωπο και να θελήσει, άντε να το πούμε με όρους χαρτοπεξίας, να ρεφάρει προς τα δυτικά η Τουρκία, είτε αυτό αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ, είτε αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Κοίταξε, και εμάς. Να σου πω κάτι.
και αν παγώσει εκεί το μέτωπο, που δεν φαίνεται να παγώνει, γιατί οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ασταμάτητα και πλέον ο στρατός απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τον εναπομείνεδα πια οδικό άξονα που οδηγεί προς την Τουρκία για να κόψει τελείως και την τροφοδοσία του Ιντλίμπ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Χώρια ότι νότια της πόλης περνάει ένα μικρό κομμάτι 50 χιλιόμετρων του άλλου αυτοκινητόδρομου που ελέγχει στο συντριπτικό βαθμό η Συρία, που ξεκινάει από τη Μεσόγειο και καταλήγει στα βορειοανατολικά σύνορα. Άρα, ακόμα και αν σταματήσουν τώρα, έχουν έτοιμες τις επόμενες αφορμές για να ξαναξεκινήσουν πάλι. Μάλιστα. Έτσι. Θέλω. Ναι, 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 πες τώρα. Τώρα, γιατί Μεσόγειο δεν μπορώ να σου πω. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω για το θέμα της Μεσογείου. Ότι εδώ στην χώρα μας κοροϊδεύουμε καμιά φορά και χλεβάζουμε τον Άσαντ, είναι δορυφόρος και το ένα και το άλλο. Γιατί εμείς τι είμαστε, δορυφόροι δεν είμαστε. Εγώ... Και μάλιστα είμαστε δορυφόροι που λέμε ότι ένας βορδυτικός άνεμος κατευθύνει το πλοίο βορδυτικά ή ότι ένα καράβι με 4 ηλεκτρομηχανές και 2 κύριες μηχανές θέλει πολλές ώρες για να στρίψει. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ γνωρίζω ότι από τον ναυτιλιακό ρεπορτάζ έχεις άριστη γνώση. Θέλω πριν κλείσουμε όμως να θέσω το εξής ερώτημα. Η χώρα μας, με διορθώνεις όπου κάνω λάθος. Ναι. Γιατί όλοι κάνουν λάθη. Η χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, έχει από τις παλιότερες φιλικές και διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία. Ανεξαρτήτως αν μας αρέσαν οι κυβερνήσεις της, η ταγή της ή όχι. Σωστά. Είχαμε, μάλιστα. Αυτές τις διακόψαμε. Τώρα που το θέμα έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή αυτό το φεύγει σε τρεις μήνες, να μην πω σε τρεις εβδομάδες, ο Άσαντ πέταξε. Έχουν φύγει όλοι οι άλλοι. Μάλιστα. Ερώτημα. Έχεις ακούσει, διότι εκεί υπάρχει ανθούσα έτσι, χριστιανική κοινότητα, ορθόδοξο χριστιανική. Είναι από τα παλέφατα το Πατριαρχείο Αντιοχίας, βεβαίως, παρότι είναι Άραβας ο Πατριάρχης. Με ελληνικές σπουδές. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα, αν το ξανασυζητάμε, γιατί πρέπει να είμαστε από τις λίγες χώρες που είχε αυτή την προνομία και διέκοψε τις σχέσεις της. Είμαστε μάλιστα και μία από τις δύο χώρες. Η άλλη ήταν η Αλβανία, που το καλοκαίρι του 2013, με την άλλη χημική προβοκάτσια στη Δαμασκό, είχαμε υποστηρίξει τη στρατιωτική επέμβαση. Όταν ναι. Όλοι οι άλλοι διάστηκαν και τελικά δεν έγινε, αν το θυμάσαι. Σωστά. Δυστυχώς δεν ακούγεται τίποτα. Και μάλιστα το είχα σημειώσει να σου το πω αυτό. Τόσο ιστορικοί δεσμοί σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, και αντί η χώρα μας να λάβει πρωτοβουλίες όχι μόνο με τη Συρία και με την Αρμενία και με όλους τους άλλους γείτονες και πολύ καλούς εισαγωγικά φίλους της Τουρκίας, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Η μόνη περίπτωση ελληνικής αντιπροσωπείας που πήγε εδώ ήταν το καλοκαίρι του 2016. Ήταν ο Θόδωρος ο Κατσανέβας που είχε πάει και είδε τον Άσαντ και ήταν μαζί του και τότε ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Νικολόπουλος. Α, μάλιστα. Και θα είχε ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα για το παρασκήνιο εκείνης αποστολής του κύριου Κατσανέβα. Τι εννοείται, κύριε Μαζίδη. Εγώ από ό,τι ήξερα ήταν να ακολουθήσουν κι άλλοι μαζί του και δεν αφέθηκαν να πάνε. Α, για να μην θυμώσουν οι σύμμαχοι, Βέβαια, γιατί εμείς δεν έχουμε δική μας πολιτική. Πρώτα λένε οι σύμμαχοι και μετά ακολουθούμε. Και αυτό το οποίο με ρωτήσετε για την ΑΟΣ πριν, ναι. Εγώ θα σας θέσω ένα πράγμα σαν απλός πολίτης. Όταν επί 2-3 μήνες το μόνο που κάνουμε είναι να διαβάζουμε κάποιες ανακοινώσεις για συναντήσεις με ιταλικά και αιγυπτιακά κλιμάκια. Και πώς κάνουμε συναντήσεις όταν εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ? Τι θα ρωθετήσουμε, κάτι που δεν έχουμε ανακηρύξει? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όταν απλά παρακολουθούμε τους Τούρκους να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και δεν κάνουμε τίποτα, νομίζω ότι δεν θέλει πολύ φιλοσοφία για το τι έρχεται.